Καλωσορίζουμε στο νησί μας, το Βασίλη του Πολύμερο, το μεγάλο μας Ολυμπιονίκη, ο οποίος έχει φτάσει πάρα πολύ ψηλά και το άθλημα της κοπελασίας αλλά και τον ελληνικό αθλητισμό γενικότερα, με τα δύο Ολυμπιακά μετάλλια. Πολύ μεγάλη τιμή που ήρθε να μας επισκεφτεί, να δει το νέο μας Διοικητικό Συμβούλιο και με διοικητικούς ρόλους βέβαια, διότι είναι και ο έφορος της εθνικής ομάδας. Έχει στρίξει πάρα πολύ και τη δική μας προσπάθεια, σαν ναυτικός όμιλος, αλλά φυσικά και την προσπάθεια της Μιλένας, η οποία ζει στο κοινόβιο, όπως ξέρετε, τα τελευταία χρόνια και μαζί με την υπόλοιπη Ολυμπιακή ομάδα έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να φτάσουμε εδώ που είμαστε και να πάμε στο Παρίσι. Μεγάλη χαρά και που ήρθε να δει και τις εγκαταστάσεις μας, αλλά και τους αθλητές μας και να συνεχίσουμε αυτή την αργαστή σχέση που έχει ξεκινήσει εδώ και μερικά χρόνια και να κοιτάξουμε και στο μέλλον να συνεχίσουμε έτσι και με νέους αθλητές. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να σας συγχαρώ επίσημα για τις τελευταίες αρχιερεσίες και τη νέα διοίκηση που αναδείχθηκε για το Ναυτικό Όμιλο Μυτιλήνης. Φαίνεται ότι η δουλειά που κάνετε έχει πιάσει τόπο, πιάνει καρπούς, έτσι, όπως πολύ σωστά είπατε, με αποκορύφωμα τη Μιλένα την Κοντού. Αυτή τη στιγμή η Μιλένα και τα υπόλοιπα 6 παιδιά που βαρτίζουν την Ολυμπιακή Ομάδα της Κοπηλασίας βρίσκονται ήδη από 30 Ιουνίου στη Γαλλία, σε μια λίμνη που λέγεται Γκομπελέτ, νοτιοανατολικά. Θα παραμείνουν εκεί μέχρι τις 21 Ιουλίου και από εκεί και πέρα θα μεταβούν στο Παρίσι για να κάνουν την τελευταία περίοδο προετοιμασίας για να αγωνιστούν και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όλα αυτά όμως και για τα υπόλοιπα παιδιά, αλλά πολύ περισσότερο και για τη Μιλένα, δημιουργούνται από ένα σωματείο που βρίσκεται σε ένα νησί, δεν έχει έτσι τις υποδομές, θα μπορούσα να πω, που μπορεί να έχουν άλλα σωματεία, όμως αυτό που κάνει τη διαφορά είναι οι άνθρωποι και οι άνθρωποι που είστε εδώ κάνετε αυτό το τόσο σημαντικό έργο για να φτάσει η Μιλένα και με το καλό και άλλα παιδιά στους μεγαλύτερους αγώνες που είναι οι Ολυμπιακοί. Θέλω λοιπόν να σας συγχαρώ και να σας προτρέψω με ακόμη περισσότερη δύναμη και προσπάθεια να κάνουμε την κοπηλασία που όλοι αγαπάμε ακόμη μεγαλύτερη. Έτσι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως γνωρίζετε έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια επανεκκίνησης του ομίλου να φτάσει ψηλά και στο κοπηλατικό τμήμα αλλά και σε άλλα τμήματα που θα έρθουν σε λίγο. Έχουμε ανέβει πάρα πολύ σε θέσεις και σε νίκες πέρα από τη Μιλένα στο Πανέλληνιο Πρωτάθλημα. Πλέον είναι αισθητή η παρουσία μας. Πρόσφατα κιόλας είχαμε ένα καινούριο λογότυπο. Έχω μια καινούργια εμφάνιση που θα χαρούμε πολύ να είσαι ο πρώτος που το φορέσει, γιατί μόλις τώρα μας ήρθανε. Είναι η καινούργια εμφάνιση του Ναυτικού Ομίλου και με χαρά να έχεις την πρώτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης θα θέλαμε να πούμε και στο εγώ θα το πω Βασίλη γιατί γνωριζόμαστε χρόνια, ότι έρχεται σε ένα ιστορικό σωματείο, ένα σωματείο το οποίο έχει παίξει πέρα από τα αθλητικά και στο κομμάτι της Ομοσπονδίας πολλά χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ που ξεκινάει από εμάς, γιατί ξέρω ότι οι περιοδίες του ξεκινάνε τώρα και έρχεται κοντά μας. Είμαστε βοηθή του σε οτιδήποτε, διότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έδειξε το στίγμα του το αθλητικό, που αυτό σημαίνει πάρα πολλά, μπορεί να δείξει και το στίγμα του και σε όλα τα υπόλοιπα πράγματα. Είμαστε αρρωγοί και θέλουμε ο Ναυτικός Όμιλος, πέρα από το κομμάτι το αθλητικό που τα βήματά του αργά-αργά ανεβαίνουμε, να έχει πλέον και ένα ρόλο σε όλα τα τεκτενόμενα. Γιατί πάντοτε ο Ναυτικός Όμιλος έπαιζε ρόλο και πάντοτε βοηθούσε στην ανάπτυξη όχι μόνο της κοπηλασίας. Πιστεύουμε ότι αργότερα θα έχουμε και την κολύμβηση που την ξεκινάμε. Ήδη ο πρόεδρος θα σας πει ότι θα βάλουμε πισίνα εδώ πέρα για να ξεκινήσουμε και το κομμάτι της κολύμβησης και όλα τα υπόλοιπα αθλήματα. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Σας το λέμε μέσα από την καρδιά μας. Είσαστε πάντοτε κοντά μας, πάντοτε βοηθάτε, πάντοτε λέτε ένα καλό λόγο και για μας είναι ένα σημείο αναφοράς, όπως και ο Πολύμερος είναι ένα σημείο αναφοράς για την κοπηλασία και για την κοπηλατική ομοσπονδία. Πρόεδρε, είναι σημαντικό το ότι ήρθες εδώ πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και ξεκίνησες το πρώτο ταξίδι από εδώ. Είναι σημαντικό, δηλαδή μας λες κάτι. Θα επανέλθω σε αυτό που είπα και πριν, ότι επειδή και εγώ προερχόμουν και προέρχομαι από ένα σωματείο στο Βόλο, το οποίο
να το πω, ήταν μικρό σωματείο, έτσι. Παρ' όλα αυτά κατάφερε πράγματα, έτσι. Με τη σημερινή μου επίσκεψη, έτσι, θέλω να τονίσω ότι και η Μιλένα και τα υπόλοιπα παιδιά, αν πραγματικά θέλουν κάτι πάρα πολύ να το πετύχουν, έτσι, έχοντας τους κατάλληλους βέβαια ανθρώπους, τους προπονητές, τη διοίκηση μαζί τους και τη βοήθειά τους, φτάνουν τα παιδιά σε ένα επίπεδο έτσι ώστε να έρθουν μετά στην εθνική ομάδα, που είμαι και εγώ, όπως είπε ο πρόεδρος υπεύθυνος και σαν έφορος εθνικών ομάδων, και όλο αυτό να έρθει και να φτάσουμε την πυραμίδα στην κορυφή και να φτάσουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η ελληνική κοπηλατική ομάδα είναι κατάλληλα προετοιμασμένη για την παρουσία των αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες με στόχο τα μετάλλια? Ναι, νομίζω ότι σαν κοπηλατική ομοσπονδία έχουμε κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι μας για να τα παιδιά να έχουν την καλύτερη δυνατή προετοιμασία. Από πέρυσι, ένα χρόνο και σχεδόν πριν, εγώ με τον επικεφαλή προπονητή, τον κύριο Ποστηλιώνε, είχαμε επισκεφθεί 5 προπονητικά κέντρα πιστοποιημένα για να έχουν αυτές τις 20 μέρες που σας είπα και πριν την κατάλληλη προετοιμασία. Επιλέξαμε το σωστό μέρος. Από τις πληροφορίες που έχουμε και από τους προπονητές και από τα παιδιά, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Τον προηγούμενο Δεκέμβριο εγώ πήγα στη Γαλλία για να βρω σπίτι έτσι ώστε τα παιδιά να μένουν μόλις 10 λεπτά από το κοπηλατικό στίβο και όχι 45 λεπτά με μία ώρα που θέλανε από το Ολυμπιακό χωριό, για να μην τους δημιουργήσουμε έξτρα κούραση. Βέβαια αυτό είναι ένα έξτρα κόστος για να νοικιάσουμε ένα σπίτι για αυτές τις μέρες. Καταλαβαίνετε ότι τα νούμερα είναι αρκετά μεγάλα, αλλά κάνουμε ό,τι χρειάζεται και ό,τι περνάει από το χέρι μας για να έχουν τα παιδιά τα καλύτερα, έτσι ώστε να είναι αφοσιωμένοι σε αυτό που πάνε να κάνουν στους αγώνες. Μία συμβουλή που θα θέλατε να δώσετε στα παιδιά που θα πάρουν μέρος ως Ολυμπιονίκης? Έχετε κατακτήσει 2 φορές το μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σίγουρα και εγώ όταν πήγα στην πρώτη μου Ολυμπιάδα, είναι λίγο... Δεν μπορείς, ενώ έχεις να αντιμετωπίσεις ουσιαστικά τους ίδιους αντιπάλους, έτσι, που έχεις αντιμετωπίσει και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, πηγαίνοντας εκεί, βλέποντας την τελετή έναρξης, ότι μπορείς, για παράδειγμα, στην ελληνική ομάδα θα είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, με τον Αντετοκούμπο, έτσι, ή με τον Τζιτσιπά, που και αυτοί, όπως και δικοί μας, είναι πολύ μεγάλοι αθλητές, θα πρέπει να κοντρολάρουν λίγο τα συναισθήματά τους και τη χαρά τους περισσότερο και να μπορέσουν να μείνουν συγκεντρωμένοι για το σκοπό που πάνε να επιτελέσουν. Αλλά νομίζω ότι, όχι νομίζω, πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά είναι τόσο καλά προετοιμασμένα και κατάλληλα προπονημένα που θα έχουμε τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα. Προηγουμένως αναφέρατε στις δηλώσεις σας ότι δεν είναι... ότι αυτό το αποτέλεσμα είναι αποτέλεσμα της αγάπης και των προσπαθειών κάποιων ανθρώπων. Ποια θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι η μίνιμουμ υποστήριξη από την πολιτεία προς τα αθλητικά σωματεία? Εντάξει, εδώ είναι ένα κεφάλαιο που μπαίνουμε πλέον στο θέμα της πολιτείας. Εγώ δεν είμαι μέλος της Δικοπηλατικής Ομοσπονδίας και μπορώ να σας μιλήσω σαν μέλος της Κοπηλατικής Ομοσπονδίας. Όσον αφορά λοιπόν την Κοπηλατική Ομοσπονδία, εμείς πριν περίπου 2 μήνες, σαν Κοπηλατική Ομοσπονδία, είχαμε κάποια σκάφη τα οποία υπήρχαν στο Ολυμπιακό Κοπηλατοδρόμιο και είχαν αγοραστεί για να χρησιμοποιηθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Έτσι λοιπόν, αυτά τα σκάφη, επειδή δεν ήταν σε κατάσταση αγωνιστική, με μία απόφαση της διοίκησής μας δοθήκανε στα σωματεία και μπορέσαμε να δώσουμε έστω κάποιες θέσεις, κάποια καρέλα που λέμε εμείς, με μία σειρά στα σωματεία και να τους ενισχύσουμε έτσι ώστε να έχουν ένα επιπλέον σκάφος. Αρκεί να ξέρετε ότι ένα απλό σκιφ ξεκινάει από τις 12-13.000 ευρώ και τα νούμερα ανεβαίνουν φτάνοντας στην οκτάκοπο που φτάνουμε γύρω στις 70.000 ευρώ. Οπότε έστω και αυτό το σκάφος που παραχωρήσαμε νομίζω ότι είναι μια μεγάλη ανάσα για πάρα πολλά σωματεία. Εδώ θέλουμε να κάνουμε μια παρέμβαση, να σας πούμε το εξής, αυτό που είπε ο κύριος Πολύμερος. Η κοπηλασία είναι ένα ακριβό άθλημα. Και είναι ακριβό άθλημα για τα σωματεία, διότι τα σκάφη, όπως ανέφερε, είναι ακριβά. Αυτή η βοήθεια της Κοπηλατικής Ομοσπονδίας προς τα σωματεία ήταν νευραλγικού χαρακτήρα.
διότι έδωσε σε πανελλαδικό επίπεδο σκάφη που εμείς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και να προχωρήσουμε και οι αθλητές μας να προετοιμάζονται καλύτερα, αλλά και να έχουμε και νέους αθλητές. Και ευελπιστώ και πιστεύω ότι επάνω σε αυτό θα βαδίσει και η επόμενη διοίκηση της Σκοπηλατικής Ομοσπονδίας, διότι απότερο στόχος είναι να ενισχύονται τα σωματεία. Πέρα από τις προσπάθειες που κάνουμε, πολλές φορές σας έχουμε πει ότι προσπαθούμε να αγοράσουμε ένα σκιφ, πηγαίνουμε στην περιφέρεια, πηγαίνουμε στο Δήμο, πηγαίνουμε στους ιδιώτες. Τώρα η Ομοσπονδία βοήθησε και πιστεύω ότι θα βοηθήσετε και τα επόμενα χρόνια. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο και σε μια συνέντευξη της που έδωσε η Μιλένα Ικουντού πριν μερικές μέρες στην κρατική τηλεόραση, είπε ότι δεν πίστευα ούτε εγώ η ίδια έτσι, ότι αξίζω, ότι είμαι τόσο καλή, και ο προπονητής μου Τζιάνιο Μπουστιλιώνη μου έλεγε ότι μπορείς, προχώρα και θα δεις ότι... Και ούτε σαν τρελά μου όνειρα δεν πίστευα ότι θα καταφέρω να πάρω το εισιτήριο για να πάω στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έτσι λοιπόν όλοι μας, έτσι, στηρίζοντας και τους προπονητές αλλά και τους αθλητές, βλέποντας τη Μιλένα, η οποία αγωνίζεται όπως ξέρετε στα ελαφρά βαρύ, είναι μόλις 57 κιλά, και το πολύ νεαρό βέβαια της ηλικίας της, αυτό είναι το πολύ έτσι, αξιοσημείωτο για αυτήν, έλεγες ότι αυτό το κοριτσάκι ας πούμε μπορεί και πάει, αλλά είχε τόσο καλή φυσιολογία, τόσο καλή αίσθηση μέσα στο σκάφος που αυτό την έκανε να ξεχωρίσει και να περνάει αθλήτριες που μπορεί να είχαν και 20 κιλά περισσότερο σωματικό βάρος που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ή πολύ ψηλότερες στο ανάστημα, παίζει και αυτό πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Ωστόσο το ταλέντο έτσι, και η ικανότητα που έχει την έφτασε να επιλεγεί και να είναι μέλος του πληρώματος στο διπλό σκύφ ελαφρών βαρών. Είναι παράδειγμα προς μίμηση και μακάρι να είχαμε και ακόμη περισσότερα παιδιά σαν τη Μιλένα. Προγνωστικά θα μας κάνετε ή δεν κάνουμε προγνωστικά? Προγνωστικά δεν θέλω να κάνω, αλλά για μένα αυτό που συζητούμε πριν και με εδώ τον προπονητή σας τον Αρίστο τον Βογιατζή είναι όπως το βλέπα και σαν αθλητής, το βλέπω τώρα και στα παιδιά, ότι ο σημαντικός αγώνας είναι ο αγώνας του ημιτελικού. Να φτάσεις στον ημιτελικό, εκεί παίζονται όλα. Μπήκες τελικό, παίζεις για μετάλλιο. Δεν μπήκες τελικό, ο μεγάλος αγώνας είναι ο ημιτελικός. Εκεί κρίνεται δηλαδή. Ανοίγει ο δρόμος για το μετάλλιο. Έτσι, αν πάρεις τον τελικό, μετά όλα είναι πιθανά. Όλα παίζουν. Έτσι. Είσαι φαβορή, δεν είσαι. Έχεις την πιθανότητα και οι έξι να πάρουν το μετάλλιο από το χρυσό μέχρι την έκτη θέση. Αν είσαι όμως εκτός, πας μετά για θέσεις 7-12. Οπότε ο ημιτελικός είναι η κούρσα κλειδί. Εκεί θα τα δούμε όλα. Έτσι. Ο αντιπρόεδρος ήθελε να καλωσορίσει τον Βασίλη Πολύμερο. Άξιος αθλητής, προπονητής και άνθρωπος και μεγάλη τιμή που ήρθε για πρώτη φορά στον όμιλό μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.